Λοιπόν, ας συνδεθούμε τηλεφωνικά, όπως σας είπα, με την ειδική στα διεθνή, την Μαρία Λίλα. Καλημέρα. Είσαι καλά? Καλημέρα από την Αθήνα, στην όμορφη Μυτιλίνη. Ελπίζω ο καιρός να είναι εκεί τόσο καλός όσο είναι εδώ κάτω από τον Αττικό ουρανό. Ο καιρός καλός, οι εντάσεις δεν λείπουν εδώ. Τα ξέρεις, τα παρακολουθείς κάθε μέρα. Mm-hmm. Αλλά μας έγραψες για να δημοσιεύσουμε ένα άρθρο από το site σου, το Inside Out Borders, για την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Σημειώνοντας με τον τίτλο ότι η Ρωσία και το Ιράν κλείνουν το δρόμο στον τουρκικό επεκτατισμό. Και θα θέλαμε και λίγο να μάθουμε γι' αυτό, αλλά και τι θα σημαίνει για μας εδώ στη Λέσβο αυτό. Ναι, καταρχήν να σημειώσουμε ότι είχε περάσει σε όλα τα διεθνή μέσα αλλά και στα ελληνικά η άποψη ότι έχουμε μία τουρκορωσική συμμαχία, μία συμμαχία του Ερντογάν με τον Πούτιν, οι οποίοι ως συνεταίροι παρευρίσκονται στο Σότσι, υπογράφουν άλλες συμφωνίες στην Αστάνα. Τώρα όμως τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αυτή η συμμαχία μετατράπηκε σε εκεχηρία. Τι μας λέει αυτό? Ότι διάλεξαν στρατόπεδα και βρέθηκαν απέναντι. Πράγμα που περιμέναμε να το δούμε και στις προηγούμενες επεκτατικές επιχειρήσεις της Άγκυρας που έγιναν κατά των Κούρδων της Συρίας, όπως ήταν αυτή στο Αφρίν και η πλέον πρόσφατη στο Καμισλή. Δεν το είδαμε αυτό να παίρνουν αντίπαλες θέσεις. Αυτή τη φορά το βλέπουμε πώς, με την υπογραφή της νέας εκεχηρίας στην περιοχή της βόρειο-δυτικής Συρίας, όπου είναι το τελευταίο προπύργιο των λεγόμενων αντικαθεστωτικών ανταρτών, αυτών δηλαδή που μάχονται τον Άσαντ, και οι περισσότεροι είναι μισθοφόροι που πληρώνονται είτε από την Άγκυρα είτε από τις χώρες δορυφόρους της, με κυριότερη βέβαια το Κατάρ. Στην περιοχή του Ιντλίπ είχαμε δυστυχώς συγκρούσεις την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, και επειδή υπήρχαν δεκάδες Τούρκοι στρατιώτες νεκροί, είχαμε και μία έξαρση του εθνικισμού στην Τουρκία και των απειλών του Τούρκου Προέδρου για νέες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές εάν δεν δοθεί περισσότερος χώρος στην Άγκυρα, έτσι ώστε να επαναπατρίσει πρόσφυγες στη Συρία, κάνοντας πράξη το αρχικό του σχέδιο που είναι 31 ζώνη ουδέτερη μήκους 30 χιλιόμετρων κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων. Μάλιστα. Τώρα, τι μας λέει η συμφωνία που υπέγραψαν χθες στη Μόσχα ο Πούτιν με τον Ερντογάν? Ότι το πιο πιθανόν είναι ότι θα αποκατασταθεί πλήρως σύντομα, ελπίζουμε όλοι, δεν θα το δούμε όμως, πιστεύουν οι περισσότεροι αναλυτές, η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, όπως ήταν πριν από το 2011 που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα αυτή. Δυστυχώς τι άλλο βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε ότι τα πολιτεύματα των βασικών παικτών που παίζουν παρασκηνιακό παιχνίδι σε αυτόν τον εμφύλιο είναι αυταρχικά καθεστώτα. Περιορίζουν κοινωνικά δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα απεσιόδοξους, καθώς βλέπουμε εδώ και αιώνες ότι η πόλεμη είναι ένας κοινός τόπος στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Γι' αυτό, ενώ πολλοί περίμεναν ανάμεσα σε αυτούς και ο Ερντογάν αλλά και το Ισραήλ, θα πρόσθετα εγώ, από τον πρώτο χρόνο να έχει τελειώσει ο εμφύλιος στη Συρία με ανατροπή του Άσαντ, βλέπουμε ότι επειδή είναι πάρα πολλά τα στρατηγικά, τα οικονομικά και τα πολιτικά συμφέροντα που διακυβεύονται σε αυτήν την περιοχή, η οποία φτάνει η Συρία, να υπενθυμίσουμε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου, δυστυχώς διαρκεί ακόμα αυτός ο εμφύλιος. Μάλιστα. Και αυτό πόσα χρόνια συμβαίνει και τι ακριβώς έχει συμβεί γύρω μας, γύρω από τη Λέσβο εννοώ, για να μαθαίνουμε λίγο τι γίνεται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έρχονται? Ναι, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ο Ερντογάν έχει συγκεντρώσει γύρω στα 3 εκατομμύρια εκτοπισμένων ανθρώπων από διάφορες εμπόλεμες ζώνες, με τον κύριο όγκο των προσφύγων
να προέρχεται από τη Συρία. Και αυτό γιατί είχε δώσει αμέριστη στήριξη, θα λέγαμε, στους λεγόμενους στην αρχή στρατιώτες του ελεύθερου Συριακού στρατού, που ήταν οι αντιμαχόμενοι των Άσαντ και είχαν στηριχθεί και με όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα. Αυτοί μετακινήθηκαν, οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν να μετακινηθούν. Στη συνέχεια αρκετοί από αυτούς, όπως και από το Ιράκ, μπήκαν στις τάξεις του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Εκεί είχαμε μία όξυνση της έντασης στην περιοχή της Συρίας και του Ιράκ. Αυτό δεν είναι πολύ μακρινό, σίγουρα το θυμούνται περισσότεροι, το επωνομαζόμενο Χαλιφάτο του Ισλαμικού κράτους, που έγινε με κατάληψη εδαφών σε Ιράκ και Συρία. Γεγονός που ένωσε κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα της Ανατολής με αυτά της Δύσης. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή το παρακολουθείς πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ανέλαβε ο Τούρκος, ο Ερντογάν, τέλος πάντων, τουρκική προεδρία, φαινόταν ότι έχει όλα αυτά τα σχέδια τα επεκτατικά, ή φαινόταν στην αρχή πιο δημοκρατικός, προοδευτικός, να το πούμε έτσι? Η αλήθεια είναι ότι φαινόταν, είχε έναν, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν είχε ερντογανισμό, δεν είχε γίνει καθεστώς. Ήθελε να έχει ένα προφίλ μετριοπαθές, και γι' αυτό στράφηκε και κατά του Γκιουλέν κατά έναν τρόπο, ο οποίος στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να παρουσιαστεί ως κεμαλιστής. Ναι. Ότι η Τουρκία διατηρεί το κοσμικό της χαρακτήρα, δείχνοντας ένα δημοκρατικό πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προχωρήσει και τις ενταξιακές συνομιλίες, οι οποίες υπενθυμίζω ότι έχουν παγώσει βέβαια με την πολιτική που ακολούθησε, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που έγινε στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να αποκλείσει πολύ σημαντικές κοινωνικές ομάδες μέσα στην Τουρκία. Δεν συζητάμε βέβαια για το μεγαλύτερο αποκλεισμό που έχει δεχτεί ο γυναικείος πληθυσμός και που φαίνεται έκδηλα από τον αυξημένο αριθμό γυναικοκτονιών, τις βιοπραγίες, την καταπίεση των γυναικών στην Τουρκία, με ένα σωρό από νομοθετήματα που αντιβαίνουν κάθε έννοια δικαίου και κοινωνικού και ατομικού δικαιώματος. Θα έλεγες δηλαδή ότι η στροφή είναι από το 16 ή πιο πριν ακόμα? Ο σκοταδισμός και η αυταρχική στροφή έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, σαφώς. Απλώς το πραξικόπημα, το αποτυχημένο πραξικόπημα, του έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσει ως αναγκαιότητα για να κρατήσει την εσωτερική ασφάλεια της χώρας το πογκρόμ που κήρυξε σε όλους τους αντιφρονούντες, ονομάζοντάς τους Σιλίβδιν γκιουλενιστές. Ναι. Ότι κινούνται πίσω από τον Γκιουλέν, ο οποίος υπήρξε μέντορας του Ερντογάν. Να θυμίσω ότι είναι ημάμης, είχε ξεκινήσει μαζί από τότε που ήταν δήμαρχος, είχε εκλεγεί δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη πριν από το 2000, είχε φυλακιστεί κιόλας ο Ερντογάν, και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός, και επειδή μάλλον του άρεσε ιδιαίτερα η εξουσία, θέλησε να μεταβάλει και το πολίτευμα της γειτονικής μας χώρας, που ήταν κοινοβουλευτική δημοκρατία με πρώτο λόγο στον πρωθυπουργό, και να το κάνει προεδρική δημοκρατία, δίνοντας τον εαυτό του το πρώτο ρόλο, και μάλιστα στη συνέχεια να επεκτείνει και τις εξουσίες που είχε ως πρόεδρος κατά τα πρότυπα του αμερικανικού, αν θέλετε, συστήματος, ή του γαλλικού, αλλά όχι, δεν θα έλεγα του γαλλικού συστήματος, ούτε του γερμανικού, ενός αυταρχικού συστήματος, θα έλεγα, όπως κάνει και η Ρωσία. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, στάση της σχέση με τον Ερντογάν ποια είναι? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στάση διαφύλαξης των δικών της συνόρων, της ησυχίας της, θα λέγαμε. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί την ανθρωπιστική κρίση που έχουμε εξαιτίας των εκβιασμών του Τούρκου Προέδρου. Θέλει να κρατήσει πρόσφυγες και μετανάστες σε αυτά που θεωρεί σύνορα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και σταματούν εκεί που αρχίζει το τουρκικό έδαφος. Και αυτή είναι βέβαια μία απάνθρωπη, θα λέγαμε, πολιτική, η οποία δεν συνάδει
με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και τώρα σε σχέση με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016, τα όσα γίνονται, εκείνος ο Ερντογάν έχει πάρει όσα θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, δεν έχει πάρει, γιατί ζητάει συνεχώς και περισσότερα. Το θέμα είναι ότι γι' αυτό ήταν και σημαντική η συμφωνία που υπογράφτηκε χθες, ότι μπήκε ένα φρένο σε αυτή την ασυδοσία απαιτήσεων που τελικά φαίνεται πως γυρίζει μπούμεραγκ στον Τούρκο πρόεδρο. Συνεχώς είναι δηλαδή όλη την προηγούμενη δεκαετία, αν αναλύσουμε τις διπλωματικές κινήσεις που έχει κάνει η Άγκυρα, είναι στο να απαιτεί, να προκαταλαμβάνει, λειτουργεί στη διπλωματική γλώσσα, αυτό λέγεται φε ακομπλή, δηλαδή φέρνει κάποιον προτετελεσμένου γεγονότος και στη συνέχεια τον εκβιάζει. Λειτουργεί, αν θέλετε, προβοκατόρικα. Όπως έκανε και με τη συμφωνία με το Σάρατς. Σε ένα κράτος που δεν υπάρχει, ένα κράτος φάντασμα που έχει δημιουργηθεί στη Βόρεια Αφρική, και αυτό είναι το κράτος της Λιβύης, βρήκε έναν ηγέτη και υπέγραψε μια συμφωνία τον περασμένο Νοέμβριο μαζί του. Μάλιστα, και κατά ορίζοντας θαλάσσια σύνορα με εκείνον, και για να διασφαλίσει φυσικά τα συμφέροντα της Άγκυρας και κυρίως τα δικά του, γιατί μιλάμε πια για οικογενειοκρατία στην Τουρκία. Τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Αντιμετωπίζει η τουρκική κοινωνία μεγάλη οικονομική ανέχεια και βλέπει τεράστια σπατάλη από το λεγόμενο καθεστώς της Άγκυρας, που είναι αυτό που έχει εγκαθιδρύσει την τελευταία πενταετία ο Ερντογάν στη χώρα του. Δύο ερωτήσεις και θα σε αποδεσμεύσω. Μία της επικαιρότητας, γιατί το υπόθηκε πολύ χτες και συζητήθηκε ότι πιάστηκαν στα χέρια στη Βουλή στην Τουρκία. Ναι. Οι βουλευτές και τσακώθηκαν κανονικά, δηλαδή τσακώθηκαν λογομαχία? Όχι, κανονικά, γιατί όταν έχεις λογομαχία στο τουρκικό κοινοβούλιο, ακόμα και μία συνέντευξη σε ένα αντιπολιτευόμενο τον Ερντογάν μέσο, ή θα κλείσει το μέσο ή θα κλείσει η φωνή που αντιστέκεται σε κάποια φυλακή. Έχουν φυλακιστεί δεκάδες ακαδημαϊκοί βουλευτές, δεν μιλάω βέβαια για το ΧΑΝΤΕΠΕ, που το ονομάζουν οι περισσότεροι φιλοκουρδικό, είναι όμως πραγματικό κόμμα. Και οι ηγέτες και τα στελέχη του βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές κατά παράβαση κάθε έννοιας, όπως είπαμε και στην αρχή, δικαίου. Οπότε όλοι γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε φωνή είναι αντιπολιτευτική πρέπει να συγγύσει. Και αυτό το έχει επιβάλει καταστρατηγώντας μια βασική αρχή, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ο Ερντογάν. Και γι' αυτό ονομάζεται πλέον διεθνώς καθεστώς, και αυτό που έχει επιβάλει στη χώρα του, Ερντογανισμός. Και για να σε αποδεσμεύσουμε, σε ευχαριστούμε. Το όραμά του ποιο είναι? Πιστεύεις ότι έχει ένα τέλος στον... Να αφήσει ιστορία. Θέλει, εγώ πιστεύω, να η υστεροφημία του ως... Βέβαια είχε και μεγαλύτερα όνειρα να παρουσιαστεί ως ηγέτης ολόκληρου του μουσουλμανικού κόσμου, αλλά φυσικά το Ιράν δεν του κάνει τη χάρη, και γι' αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δέχτηκε να εκπροσωπηθεί από τον Πούτιν σε αυτή τη συνάντηση που έγινε χθες στη Μόσχα. Λίστα. Μαρία Λίλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη διεθνή επικαιρότητα Inside Out Borders. Στη διάθεσή σας. Και ευχαριστούμε που δανείζεις τα κείμενά σου στο nisi.gr, να έχουμε κι εμείς μια εικόνα από τα διεθνή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.